Σήμερα θα γίνει ο προσυνεδριακός διάλογος, η προσυνεδριακή συνέλευση της Δημοκρατικής Αριστεράς Φλόρινας. Αυτό το διάστημα, όπως ξέρετε, έχει αρχίσει ο προσυνεδριακός διάλογος εν ώψη του συνεδρίου, που είναι ένα κορυφαίο γεγονός για τη Δημοκρατική Αριστερά, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα, 12 με 15 Δεκεμβρίου. Και στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου, όλες οι οργανώσεις σε όλη τη χώρα συζητούν για τις θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής και για άλλες απόψεις που έχουν εκφραστεί μέσα στη Δημοκρατική Αριστερά. Είναι ένα κόμμα, όπως ξέρετε, το οποίο είναι εξαιρετικά ανοιχτό στο διάλογο και θέλει να. Και όλες αυτές τα αποτελέσματα των προσυνεδριακών συνελεύσεων θα. Μας οδηγήσουν τελικά στην εκλογή νέων οργάνων στο κόμμα. Αυτό περισσότερο θα είναι το θέμα των συναντήσεών μας για τα εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, τα θέματα που τίθενται είναι κάπως γενικότερα. Αφορούν την στρατηγική της Δημοκρατικής Αριστεράς, αφορούν στην διαδρομή που έχει διανύσει αυτό το τελευταίο χρόνο με τη συμμετοχή της στην τριγωματική κυβέρνηση και με την απόφαση της να αποχωρήσει. Και βεβαίως με την πρόταση των 58 για διάλογο και για τη δημιουργία του τρίτου πόλου, καθώς επίσης και για την δική μας την στάση και θέση όσον αφορά τη δημιουργία του τρίτου πόλου, που όλα αυτά τέλος πάντων θα τα συζητήσουμε στη διάρκεια του συνεδρίου και θα ληφθούν αποφάσεις στρατηγικής σημασίας από εδώ και πέρα. Ναι, η στάση της Δημοκρατικής Αριστεράς είναι διαφορετική όσον αφορά την κεντρική πολιτική σκηνή και διαφορετική όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Για τις αυτοδιοικητικές εκλογές έχουμε μια διαφορετική άποψη. Στρεφόμαστε στα πρόσωπα και στις προγραμματικές συμφωνίες. Βέβαια, οι προγραμματικές συμφωνίες είναι στο επίκεντρο της πολιτικής μας και την κεντρική πολιτική σκηνή. Αλλά ειδικότερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, η Δημοκρατική Αριστερά δείχνει εμπιστοσύνη στα στελέχη της, στις περιφέρειες και στους Δήμους και θα στηρίξει τα άτομα που θα προταθούν από τις οργανώσεις, γιατί είναι άτομα φερέγγια, γιατί είναι άτομα άξια, γιατί είναι άτομα τα οποία έχουν δοκιμαστεί στην τοπική κοινωνία και έχουν μια πήχηση.